νομίζω οι άνθρωποι να ξαναείδαν κάποιον να ψωνίζει τόσο πολύ κοτόπουλο. Εντάξει, τη κατάψυξη είναι, δεν παθαίνει τίποτα. Ο πίσω επιβάτης να ηρεμήσει. Λοιπόν, σου έχω θεματάρα. Για πες. Η σχέση μεταξύ του να είναι κάποιος τσιγκούνης και να είναι ναρκισσιστής. Υπάρχει ένα ρητό που, όπως πολλά από τα λαϊκά ρητά, ισχύει. Ότι αυτός που είναι τσιγκούνης στα χρήματα, στα λεφτά, είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα, ναι. Ναι. Ξανάκουσες το, ναι. Yes. Λοιπόν, ξέρω πολλές ιστορίες, πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι στην αρχή μιας γνωριμίας, είτε άνδρες είτε γυναίκες, νομίζω είναι σι φίλων το να είναι κάποιος τσιγκούνης και το ναρκισσιστής ταυτόχρονα. Ναι. Ξέρω πολλές ιστορίες του λεγόμενου αρχικού love bombing, βομβαρδισμού αγάπης. Που στην αρχή μιας γνωριμίας γίνονται grand gestures, μεγάλες κινήσεις. Συνήθως... δώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Νομίζω ο ναρκισσιστής ο τσιγκούνης θα κάνει μεγάλες κινήσεις που θα είναι περισσότερο στη σφαίρα του θα, του future faking. Ναι, του φανταστικού, ναι. Ναι, θα κάνουμε έτσι στο μέλλον, εγώ θα σου κάνω το ένα, θα σου κάνω το άλλο, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να γίνουν και κάποιες επενδύσεις. Ξέρεις, έχω κάνει μια σειρά με βίντεο παλιότερα για τους con artists, τους απατεώνες αγάπης. Έχεις ακούσει ποτέ για τούτους? Ναι. Ακούσες, con artist ή πώς τους λένε? Con artist λένε τους κατασυρωήν απατεώνες, τώρα απατεώνες αγάπης δεν ξέρω. Con artist και το λένε και διαφορετικά catfish. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι οι οποίοι επίτηδες προσεγγίζουν μία γυναίκα ή έναν άνδρα και πουλούν αγάπες και ερώτες προκειμένου να το αποσπάσουν χρήματα. Και υπάρχει ολόκληρη... Υπάρχει ολόκληρο σύστημα, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι που τούτους τους catfishers είναι... Οι gold digging, ας πούμε. Ναι. Ο πρικοθύρας έχει κάπως άλλη έννοια. Με την έννοια ότι ο πρικοθύρας μπορεί να είναι κάποιος που είναι στην πραγματική ζωή, the real person. Τούτοι τα catfishing... Από γίνονται online, ναι, γίνονται online. Ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή και είδα και κάποια ντοκιμαντέρ που το 60 Minutes Australia και είχε και κάποια κανάλια στο YouTube τα οποία αποκαλύπτουν τέτοιους catfishers. Τώρα δεν ξέρω να το λέω σωστά. Catfishing. Είναι η διαδικασία που κάποιος μπαίνει online, προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος, δημιουργεί διαδικτυακή ερωτική σχέση με έναν πρόσωπο που εύπορη χώρα, συνήθως που είναι Αμερική, που είναι Ευρώπη, ξέρω εγώ, δυτική χώρα. Πουλά μια ιστορία ότι ξέρω εγώ είμαι στρατιωτικός και είμαι αποκλεισμένος στην τάδε πόλεμη ζώνη και είμαι χείρος και έχω έναν παιδί στο τάδε μέρος ή είμαι μια κοπέλα η οποία είμαι στην τάδε χώρα κλπ. Κλπ. Και τους αποσπούν μεγάλες ποσότητες χρημάτων. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Εν τσι βαλασού να δεις καμιά φορά. Πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις αληθινές ιστορίες και τούτος ο αμφιλεγόμενος Dr. Phil, ίσως τον υπόψη τον Dr. Phil στην Αμερική. Ο Dr. Phil είναι κάποιος που ήταν κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος όμως δεν είχε άδεια να εξασκήσει ως επαγγελματός τώρα, γιατί σε κάποιες από τις εκπομπές του δημιούργησε controversy, ρε παιδί μου. Ο οποίος έχει μια εκπομπή που πάει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, στην τηλεόραση, Dr. Phil, ο οποίος δείχνει καλοί αμφιλεγόμενους καλεσμένους, ρε παιδί μου. Yeah. Και λένε τα προβλήματα τους. Πώς ήταν το reality παλιά στην Ελλάδα. Ναι, κατάλαβα. Πώς ήταν όταν ήμουν στην Αγγλία τα τέλη της δεκαετίας του 90, ποιος ήταν. Ήταν ένας Αμερικάνος που ήταν πολλά γνωστός που έκανε κάτι τέτοιο, ο Jerry Springer. Εν κάτι σε στυλ Jerry Springer, The Jerry Springer Show, είδες το μια φορά? Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Έπαθα πολύ σοκ εγώ, τελείς δεκαετίας του 90 παρακολουθώντας το The Jerry Springer Show. Ήταν ένας, ο Jerry Springer ήταν ένας Ανδρέας Μικρούτσικος της δεκαετίας του 2000, ρε παιδί μου, ο οποίος έκανε εκπομπές που καλούσε, ξέρω εγώ, το φίλο, τη φιλενάδα, τον άντρα, τη γυναίκα και το τέταρτο άντρα που κάνουν παρτούζα, ας πούμε. Α, σαν το που έκανε εκείνη η δικιά μας το ερωτοδικείο. Κάπως έτσι, κάπως έτσι, αλλά μιλούμε ότι πολλά έτσι shocking πράγματα. Θυμούμε το 1998-99 στην Αγγλία να τα παρακολουθώ και παθαίνω απανωτά κεφαλαικά μου του κατηχητικού κόμμα. Τέλος πάντων, ο Dr. Phil
για να μην φεύγω μακριά από την ιστορία μας, έχει κάποιες περιπτώσεις τις οποίες πάντα παιδιά μιας γυναίκας, ας πούμε, και λένε τους, του λένε σώσε μας τη μάνα μας. Γιατί η μάνα μας μπήκε online, ερωτεύτηκε εμένα που λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι αξιωματικός του Αμερικανικού στρατού, αλλά είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για απάτη, γιατί έστειλε, ξέρω εγώ, $300,000, $400,000 και ο αραγωνιαστικός δεν εμφανίζεται. Και αν δεις, να το βάλουμε να το δούμε στο YouTube, και αν δεις, ας πούμε, που καλεί τα θύματα, βγάζει τους πάνω στο show της εκπομπής, πάνω στο εκπομπή του live που μαγνητοσκοπείται, δηλαδή πάνω στη σκηνή του Dr. Phil και καλεσμένοι και κάτω ο κόσμος, και δείχνει τις αποδείξεις για το ότι είναι απατεώνα και δεν το δέχεται. Δηλαδή τον denial, η άρνηση και ξέρω εγώ. Anyway, το θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα είναι η σχέση που μπορεί να έχει το να είναι κάποιος τσιγκούνης και παράλληλα πρικοθύρας με τον ναρκισισμό. Νομίζω έχει άμεση σχέση. Ναι, και εγώ έχει άμεση σχέση. Έχει άμεση σχέση. Το σκυλάκι πίσω, επειδή και κατούρισε και ήπιε και νερό και απ' όλα, να καθίσει ήρεμο, παρακαλώ, το σκυλάκι πίσω. Ευχαριστώ. Που λες, έχω και προσωπική μπύρα, αλλά έχω και πολλές ιστορίες ανθρώπων που τις έχουν γράψει κατά καιρούς και κάποιες που τις έγιναν και βίντεο. Περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζεις κάποιον ή κάποια, στην αρχή σε βομβαρδίζει με αγάπη. Το love bombing του τσιγκούνι ναρκισιστή, της τσιγκούνας ναρκισίστριας, είναι με πολλές υποσχέσεις, υποσχεσιακό love bombing. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Ναι. Ο άνθρωπός μου και εκείνο και το άλλο, γι' αυτό θα κάνω έτσι, θα κάνω. Στην πορεία της σχέσης, ο τσιγκούνις ναρκισιστής απαιτεί από το συνεξαρτώμενο γαλαντόμων πράγματα. Αν με αγαπάς θα με πάρεις στο τάδε μέρος ταξίδι, αν με αγαπάς θα μου αγοράσεις αυτό το δαχτυλίδι, αν με αγαπάς θα μου κάνεις αυτό το δώρο, αν με αγαπάς θα μου πάρεις αυτό το κουστούμι, αν με αγαπάς θα μου κάνεις το ένα, αν με αγαπάς θα μου κάνεις το άλλο. Και τούτο γίνεται και με μια, ας πούμε, έτσι παράλληλο future faking, ότι και εγώ που σε άμα αποδείξεις πως με αγαπάς και εγώ θα κάνω το ένα και το άλλο. Ο γαλαντόμος συνεξαρτώμενος δίνει king gaydor και μετά τελειώνει η σχέση. Και φεύγει παίρνοντας τα λάφυρα ο τσιγκούνης ναρκισιστής και γυρίζει και δεξιά και αριστερά και παραπονιέται ότι έφυγε θυγμένος ή θυγμένη οικονομικά και ότι έχασε από εκείνη τη σχέση. Φαντάσου να εκδικείται κιόλας. Εκεί σε θέλω. Σίγουρα εκδικούνται, ρε. Σίγουρα. Εάν έχετε καμία αμφιβολία αν ο πρώην σας ή η πρώην σας ήταν ναρκισιστές, σκεφτείτε αυτά τα δύο πράγματα. Πρώτον, ήταν τσιγκούνιδες και επωφελήθηκαν οικονομικά από εσάς. Δεύτερον, έτσι όπως το έβγαλα μόνο το τζο δάχτυλο είναι ταιριάξει. Δεύτερον, μήπως καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης προσπαθούσαν να σας πείσουν πως αν τους αγαπάτε θα τους παρέχετε οικονομικά αγαθά. Εκείνοι υπόσχονταν ότι θα παρέχουν οικονομικά αγαθά και έφυγαν κουβαλώντας και λάφυρα. Αν αυτά τα δύο ισχύουν, ναι, τα είχατε με ναρκισάρες. Ήσασταν παντρεμένοι, παντρεμένες με ναρκισάρες. Είναι και ο Λάκης πίσω να σας το διαβεβαιώσει αυτό. Ναι. Εμένα νεσυρεύει και το εξής γελίο. Πολλά γελίο. Στο αν συνέβησαν τέτοια πράγματα οικονομικά και λοιπά. Ναι, πολλά, πολλά. Είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα γράψετε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, ο ναρκισιστής τσιγκούνης λέει τα λεφτά σου δικά μου και τα δικά μου πάλι δικά μου. Έτσι. Και μάλιστα, επειδή αυτός έχει αυτόν τον κίνητρο να αρχίσει σε τσιγκούνης, όταν το θύμα του μετά απελευθερωθεί από αυτόν και δημιουργήσει άλλη σχέση, θα υποθέσει πως το μοναδικό κίνητρο για την άλλη σχέση ήταν τα χρήματα. Ότι όπως σκέφτομαι εγώ, σκέφτεσαι και εσύ. Ό,τι να είναι. Έξαλλος ο Λάκη, έξαλλος, έξαλλος. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Νομίζω ότι επειδή ο σκύλος μας είναι σε έξαλλη κατάσταση, θα το σταματήσουμε εδώ αυτό το βίντεο και θα πάρουμε τα σχόλια που θα γράψουν οι φίλοι για να κάνουμε ένα νέο βίντεο με σχόλια, με ιστορίες δικές σας. Είχατε τέτοιες ιστορίες με ναρκισιστές τσιγκούνιδες ή με τσιγκούνες ναρκισίστριες? Συνδυασμός τσιγκούνι, τσιγκούνας και ναρκισιστή, ναρκισίστριες. Δηλαδή να είναι και τα δύο, και τσιγκούνης και ναρκισιστής και τσιγκούνα και ναρκισιστή. Και, και να σου λένε κιόλα ότι θες να τους φας τα λεφτά. Α, ναι, το συζητώ. Να αρμέγουνε και να σε κατηγορούν θες να τους φας τα λεφτά. Ναι, μάνα μου, πάθε να τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα που λέω. Επειδή εκείνος έχει μέσα στο μυαλό του ότι εγώ τα φτιάχνω με αυτόν τον άνδρα, με αυτήν τη γυναίκα για να του φάω τα λεφτά του,
υποθέτω αυτόματα ότι και ο άλλος θέλει να μου φάει τα λεφτά μου. Από φάει, φάει. Στην πράξη εκείνος τρώει όμως μόνο. Βεβαίως. Μόνο τσιγκούρι δεν και εσύ τρώει, ρε αγαπή. Ο γαλαντόμος είναι εξαρτώμενος να φάει. Ο γαλαντόμος είναι εξαρτώμενος δεν ξέρει να φάει τα δικά του λεφτά. Να ξέρει να φάει τα ξένα. Θα φάει κατά στο τέλος, θα καταλάβει. Εγώ είπα σου την ιστορία. Δύο αυτοκίνητα. Τώρα αυτοκίνητα στο τέλος του πρώτου γάμου. Να βάλω, λέει, το δάνειο στο όνομα μου για να βγει πιο χαμηλών επιτοκιών και είναι του παιδιού το αυτοκίνητο, θα το δώσω. Και με χωρίζει και παίρνει και το αυτοκίνητο και λέει, είναι στο όνομα μου το αυτοκίνητο. Αυτά είναι. Και πάμε τώρα στο σύζυγο νούμερο 3, ο οποίος πρωτού αντρευτούμε, αγόραζε το αυτοκίνητο και γράψε στο όνομα μου χωρίς να με ρωτήσει. Ορίστε. Γιατί γράψε το αυτοκίνητο στο όνομα μου, για να μου αποδείξει ότι δεν γι' αυτό είναι γελούσα κατάσχετο όταν είπες να γραφτείς το όνομα μου. Για λόγους πρακτικούς που το γράψεις. Για πρακτικούς λόγους. Για πρακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τον τόπο αυτόν εδώ. Ναι, όμως έχεις με εμπιστοσύνη για να το γράψεις το όνομα μου. Έχεις με εμπιστοσύνη, είναι ότι θα σου φάω τα λεφτά σου. Είδες όταν πήγαμε να βγάλεις τον τίτλο ιδιοκτησίας που γελούσα. Και λέει, γιατί γελάς. Έτσι λέω σου, γιατί πρώτη φορά παντρεύκουμε άντρα ο οποίος αγοράζει αυτοκίνητο και το γράφει στο όνομα. Δικό μου το αυτοκίνητο, δεν δικό μου το αυτοκίνητο. Εγώ έχω το αυτοκίνητο μου. Και το γράφει στο όνομα μου, πριν καν παντρευτούμε. Εάν δηλαδή εγώ μου μια τσιγκούρα ναρκισίστρια, θα μπορούσα να μη σε παντρευτώ και να πιάσω και το αυτοκίνητο σου. Αυτά είναι. There you go. Πάντως, όσοι έχετε ταλαιπωρηθεί από τσιγκούρες ναρκισίστρες και τσιγκούρες ναρκισίστριες, οι οποίοι σας εφάγαν και τα χρήματα σας, όχι μόνο τα σωθικά σας. Και όχι μόνο το σάνιδι σας. Α, δεν νομίζω ότι αρκούνται με τα σωθικά και τα σκότια. Θέλουν και λεφτά, ρε. Θέλουν και λεφτά τα παιδιά. Γιατί είναι τα χρυσά μουνιά και τα χρυσά τέτοια. Sorry δηλαδή, πρέπει να το πω. Ναι. Πρέπει να το πω. Νομίζουν ότι έχουν τα χρυσά από τέτοια. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια. Μόνο αυτοί έχουν. Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι αν κάποιος έχει τούτον το μοτίβο να κάνει σχέσεις συνεχώς με ναρκισιστές. Μόνο όταν κάνει σχέση με έναν άνθρωπο με αγάπη μέσα του και με ολόκληρον άνθρωπο, τότε καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν ήταν αξιόλογο. Όχι μόνο η συντροφικότητα που παρήχε ο ναρκισσιστής, αλλά και το σεξ που παρήχε ο ναρκισσιστής. Ξέρεις ότι έχουμε ένα βίντεο στο κανάλι το οποίο έχει πάρα πολλές θεάσεις. Έκανα το πέρσι το βίντεο, αν πρωτούγνω. Α, για το ναρκισσιστή και το σεξ. Πώς κάνει σεξ ένας ναρκισσιστής. Έχει πάρα πολλές θεάσεις και πάρα πολλοί κόσμοι σε ταυτίσει. Γιατί ο ναρκισσιστής κάνει σεξ για να πάρει από σένα, όχι για να δώσει. Ναι. Κλασικά. Ναι! Θα κάνουμε και ένα βίντεο πώς είναι να κάνουν σεξ δύο συνεξαρτώμενοι μαζί, δεν τα βρίσκουμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση γιατί όλων και δύο να δώσουν. Και πώς είναι να κάνουν σεξ δύο πρώοι συνεξαρτώμενοι, αναγεννημένοι χριστιανοί που λένε. Πάντως πραγματικά η ζωή μετά των ναρκισισμών είναι όλων wow moment. Wow! Έχει έτσι ανθρώπους wow! Μπορείς να περνάς καλά, wow, μπορείς να έχεις αγάπη, wow. Να σου πω κάτι, μια κοπέλα έγραψε σήμερα κάτω από ένα βίντεο που είχα κάνει για μια κοπέλα η οποία λέει, ήταν το βίντεο που βγήκε 16 Αυγούστου, μπορεί η ιστορία μου να μπάζει πολλά νερά, αλλά θέλω τη γνώμη σου κλπ. Που της έγραψε, δεν το ήξερα εγώ τι σημαίνει. Της λέει, κοίταξε, μέσα στο TikTok έχει κάποια ζευγάρια που έχουν υγιή σχέση και κάνουν βίντεο που δεμοστράρουν τη σχέση τους, δες τα. Γιατί είναι να σου δώσει μια ιδέα για το πώς είναι μια φυσιολογική σχέση. Γιατί πολλοί άνθρωποι που ήμασταν, εννοείται ότι αν είσαι σε μια ναρκισσιστική σχέση, σημαίνει γεννήθηκε σε μια ναρκισσιστική οικογένεια, σε μια ναρκισσιστική οικογένεια. Οπότε μετά να ερωτεύεσαι ναρκισσάρες, θα τα φτιάχνεις με ναρκισσάρες, θα χωρίζεις με μια ναρκισσάρα και μετά μόνο για να τα φτιάξεις μια άλλη ναρκισσάρα. Ναι, δηλαδή μιλούμε για το φαύλο κύκλο του μαζοχισμού. Και λέει ότι παρακολούθα τέτοια ζευγάρια. Τώρα δεν ξέρω τα ζευγάρια στο TikTok, αλλά νομίζω ότι και τα δικά μας τα βίντεο μπορεί να χρήσιμα με την εννοία. Πώς μπορεί κάποιος να δει ένα ζευγάρι που έχει αυθεντική σχέση. Εγώ μπορώ να φανταστώ με κανέναν από τους πρώην μου να έκανα τέτοιο βίντεο που να μιλούσα τόσο ανοιχτά για το παρελθόν ή για το παρόν και να μην κατέβαζε τα μούτρα του, να μην το παίρνε προσωπικά, να μην εθιγόταν, να μην κατακοκκίνιζε, να μην... Όλο... Ναι, όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται. Μες στο κόμπλεξ. Μες στο κόμπλεξ. Συμπλέγμα κατωτερότητος μέσα στα κομπλεξιλίκια.
εντάξει, οι τσιγκούνες ναρκισιστές και οι τσιγκούνες ναρκισίστρες είναι και κομπλεξάρες, ε. Full complex. Όλα καλά. Όλα καλά. Σημασία έχει ότι γλιτώσαμε. Σημασία έχει ότι καταλάβαμε. Ανοίξετε τα μάθηκε σας. Δεν μπορώ, εκουράστηκα. Ενώ στενοχωριέμαι να διαβάζω συνέχεια και σχόλια κάτω από τα βίντεο και email που μου στέλνουν κάποιοι, παρόλο που πλέον δεν δέχουμε email για να γίνουν βίντεο, εκτός αν κάποιος βρίσκει στο τρίτο, δεύτερο και πέπτουν βίντεο της συμμετοχής. Ρίχνω μια ματιά σε κάποια email, μπορεί με ένα παντό, αλλά ρίχνω μια ματιά και είναι το ίδιο μοτίβο ρε παιδί μου. Είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μου δείχνει αγάπη, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος με παραμελεί συναισθηματικά, ο οποίος δεν μοιράζεται μαζί μου ούτε τις σκέψεις του, ούτε τα συναισθήματα του, τον ελεύθερο χρόνο του, ούτε τα χρήματα του, τίποτε. Αλλά είναι καλός άνθρωπος, σκέφτομαι να μην χωρίσω, να μην το ένω, να μην... Κουράστηκα να βλέπω τις βαλτωμένες καταστάσεις. Ναι. Ναι, αλλά είναι καλός αυτό που το βλέπουμε, δεν ξέρω, ρε γάμα. Το είναι καλός μπορεί να σημαίνει, ρε παιδί μου, δεν είναι γυναικάς, δεν είναι χαρτοπαίχτης, δεν είναι τσογαδόρος, ας πούμε, δεν είναι αλκοολικός. Ναι, μέχρι να ανακαλύψει ότι μπορεί να είσαι και αυτά. Ναι, σαν ταράκι. Γιατί ρε, άσε, να μην αρχίσω να σχολιάσω. Να αρχίσω να σχολιάζω για ανθρώπους που το παίζαν θυματάρες και τελικά ήταν οι αρχιναρκισάρες της ζωής τους ήδη. Και παρά εκείνη της εκκλησίας να δεις. Θρησκευτικός ναρκισισμός στο φουλ. Εκείνα, το άλλο να σε τριγωνίζει με το πνευματικό. Θυμάσαι ένα άλλη την περίπτωση μου. Πήγαινε οι άλλοι στο πνευματικό και τριγώνιζε το πνευματικό με τον σύντροφο. Το πνευματικό, το ψυχολόγο. Το ψυχολόγο. Παντού. Καλά, εντάξει. Ο ψυχολόγο τσούνο ήταν για τα μπάζα, να το συζητώ. Γιατί είπαμε να είσαι ψυχολόγου καλού ή ο ψυχολόγου αψυχολόγοι. Άμα τα τσογλάνια πήγαινα, θα πηγαίνει καλού ψυχολόγου, τα τσογλάνια θα πηγαίνουν. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, το να είναι κάποιο τσιγκούνη πάει πακέτο με τον αρχισιστή, νομίζω. Τέλο πάντων, συμβαίνει πολύ συχνά να πηγαίνει πακέτο. Συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε, στο νου σα. Στι πιο αρχισιστικέ σα το πει. Στι καλέ οικογένειε, λέω αυτού που. Μιλά για του γαλαντόμου, στην εξαρτώμενου. Ναι, την πατάνε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα έχει τίτλο. Ο τσιγκούνη ναρκισιστή. Και ο γαλαντόμου. Και ο γαλαντόμου. Θε αγάπη μου, πάρε, πάρε, θα σου δώσω. Αν με αγαπά, θα κάνει αυτόν, το κάνω. Αν με αγαπά, θα μου αγοράζει το έναν, το κάνω. Ρε, είπα σου μια φορά. Είπα σου η φάση που έφυγε μερικά ραντεβού. Μιλούμε τώρα, είμαι 29 χρόνων. Πότε ήμουν εγώ 29 χρόνων, το 2004. Είπα σου τη φάση ότι είχα πάει να πάρω ένα πολυτελές αυτοκίνητο μια πρώην φίλη μου. Ξέρεις κάτι, ήταν αρκισάρες φίλες που είχα και εγώ. Είχε έναν κάπριο γερμανικό, ρε παιδί μου. Και ήταν στη δουλειά και λέει, μου λέει: μπορείς να πας να πάρεις το αυτοκίνητο μου από το σερβις να πληρώσεις και να σου δώσουμε τα χρήματα και να αφήσεις το αυτοκίνητο σου απ' έξω. Και πήγα. Και κάθεται και με ένας κύριος, ο οποίος ήταν 1,99 πάνω, ήταν πιο ψηλός που σαν, ήταν 9 πόντους πιο ψηλός που σαν, ο οποίος ήρθε και συστήθηκε μου, μίλησε μου μόνος του, συστήθηκε μου και είπε μου ότι εγώ τότε άκουγε μες στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ήμουν στο ΡΙΚ, θυμούμαι, πρέπει να στο ΡΙΚ, τέλος πάντων. Και βγήκαμε κάποια ραντεβού και θέλει να τα φτιάξουμε. Και είπε μου πως ήταν 45 χρόνια και εγώ πίστεψα, αλλά δεν ήταν 45. Ήταν 63. Σου είπα κουβέντα, αν τζέγε μάτω μπότοξ, ναι. Δεν ξέρω το κείμενο καμιά φορά για να ξέρω. Τέλο πάντων, και σε κάποια φάση. Κάλε, έτσι τώρα σε είδα. Και σε κάποια φάση λέει μου, ήταν τα γενέθλια του τουτού. Και λέει μου, σε κάποια φάση, να μου κάνει δώρο για τα γενέθλια μου. Είπε μου ότι τότε ήταν. Πότε είχε βγει η ταινία Πολιτική Κουζίνα. Τότε που βγήκε, ναι. Είπε μου ότι του άρεσε η Πολιτική Κουζίνα. Οπότε πήγα και εγώ και αγόρασα το συντή με τα τραγούδια τη Ρεμπούτσικα για την Πολιτική Κουζίνα. Yeah. Ούτε σχέση είχαμε ούτε τίποτε. Βγήκαμε κάποια ραντεβού. Και λέει μου πολύ φτηνό δώρο μου. Έκανε πάρα πολύ φτηνό δώρο. Τάχο. Ναι. Εκατομμυρίουχο εν τω. Λοιπόν, μια ημέρα έρχεται σπίτι μα για φαγητό. Βγάλει ένα χρυσό ρόλεξ. Χρυσό. Βάλει το πάνω στο τραπέζι. Πιάνει το Λάζαρο και τρέχει. Του λέω ρίξε το στην τουαλέτα. Αυτό γιατί το έβγαλε και το έβαλε στο τραπέζι. Ξέρω εγώ γιατί έβγαλε το ρόλο, ξέρω για να φάει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τότε μια ημέρα με δείχνει μου. Είπε μου να πάμε να φάμε με τον πρόεδρο. Τον τότε πρόεδρο τη Δημοκρατία, ήταν φίλο του. Ρώτησε γάμι να φάμε με τον πρόεδρο. Μετά έφυγαν και έδειχνε μου κάτι επιταγέ που πληρώνουν του για ζουλιέ του. Όντω πληρώνουν 36.000 λίρε επιταγή. Πολλά λεφτά. Τούτο ήταν κατά το έναν τέταρτο. Ήταν Κύπριο υπήκο, αλλά ήταν Κυπρέο. Ναι. Ήταν. Και Ρώσο και Γερμανό. Ναι. Είχαν τρει εθνικότητε. Τα δύο τέταρτα τόπου είπα του τι φίλοι έχουν τον παιδί του κουκιού. Ναι. Τέλο πάντων, εγώ τον απέρριψα γιατί ήταν πολύ εναντίον του παιδιού του
και τη πρώην γυναίκα του. Δηλαδή, μιλούσε με τον χειρότερο τρόπο για την πρώην γυναίκα του και για ο γιον του, το οποίο γιος του τότε ήταν 13 χρόνων, και είπαμε ότι τον αποξένωσε τον γιον του ο ίδιος. Και ότι έκαμε διαθήκη να μην πιάσει ο γιος του την περιουσία του. Και έκανε μου πρόταση γάμου, φύρ του τώρα. Ήταν του Αγίου Βαλεντίνου το 4 ή το 5, το 5 που γίνεται τούτο. Το Αγίου Βαλεντίνου το 2005, άρα ήμουν λίγο πριν τα 30. Έκανε μου πρόταση γάμου, άκου. Εκαθούμαστε στο καθοδό στη Λίδρα, θυμούμε. Θυμάσαι το καθοδό που σου το έδειξε, και πάει το σου το ένα ελαδίτη στο καθοδό, αλλά δεν πρέπει να φάμε. Καθόμαστε να μην σου λέει. Ναι, ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, κοίταξε, λέει μου, εγώ πρέπει να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι 45, όπως σου είπα, είμαι 63. Αλλά φαίνομαι 45 γιατί κάμουν μπότοξ. Τότε εγώ ήξερα κάτι ήταν μπότοξ. Δεν είχα ιδέα τι ήταν μπότοξ. Και κάμουν στα χέρια του μπότοξ στο πρόσωπο του. Αφού δεν τον είχα, δεν τον είδα χωρί ρούχα. Και λέμε, κοιτάξτε, αν έχω να σου κάνω μια πρόταση γάμου, γιατί είσαι πάρα πολύ έξυπνη, τούτο ο άνθρωπο όντω είχε σπουδάσει στην Αγγλία σε πολύ καλό πανεπιστήμιο πτυχίων και μάστερ, σκέφτου πότε. Άμα ήταν 63 χρόνων το 2005. Αλλά λέει μου με τους εξής όρους. Δεν θα βλέπεις πελάτες, θα κλείσεις το γραφείο, θα σου δίνω 2.000 λίρες το μήνα μισθό, εγώ, εσένα. Ξανά πάω στο στρίμμα σου. Ναι, μου το έχεις πει τότε, το θυμήθηκα. Θα σου χτίσω ένα σπίτι στο Γάσιπι, το Γάσιπι είναι μια περιοχή ακριβή. Και αν δεν με χωρίσεις και μείνεις μαζί μου μέχρι να πεθάνω και με φροντίσεις, μετά το θάνατό μου θα κληρονομήσεις το σπίτι. Και λέει μου, εγώ τώρα είμαι 63 χρόνων, νομίζω μπορώ να λειτουργήσω κανονικά, αλλά είμαι σεξουαλικά. Αν δεν μπορώ να λειτουργήσω κανονικά, να παίρνω χάπια. Άμα δεν μπορώ να παίρνω χάπια, θα σου βρω εγώ με ποιο θα πηγαίνει να κάνει, τι θα κάνει και μετά θα αρχίσει σπίτι σου. Οπότε σηκώθηκα εγώ σε θεατρικά, τσαμί στο καθόδον. Τι γαμάτο τύπο. Αφοβερό, ναι. Ένα 99. Του πέταξε από τόσο στο κεφάλι. Του λέω, κοίταξε, του λέω εδώ στη Λίδρα, του λέω, μπορεί να βρει πολύ κόσμο ο οποίο πουλιέται για πολύ πιο φθηνά. Άντε γεια, τσέφια. Αυτά. Ναι. Και ο συγκεκριμένος δεν μου έκαμε ούτε ένα δώρο που ήταν εκατομμυριούχος. Μόνο έτρωγε και έπινε. Και το πήρα δώρο του συντήτης Ρεμπούτσικα, είπε ότι ήταν φτηρό δώρο. Φαντάζομαι τα τσογλάνια που είναι μπατήριδες. Τι τέτοιο. Ωραία φίλε. Αλήθηκε που σου λαλώ. Ό,τι να είναι. Αν το ξέρεις τούτο. Αυτό το τελευταίο με το εκατομμύριο δωρεά δεν το θυμόμουν. Ναι. Λέει, θα πω να, άμα πάω να κάνω ένα εκατομμύριο δωρεά στην ενωρία του πατέρα σου, να μου να καμίζω, να πάρεις τον πατέρα μου. Να πάρεις τον πατέρα μου, λέω, το μήνα εμένα δεν θα με πάρεις. Αυτά. Bye. Άοι, είπε μου κιόλας να σου κάνω δική σου εκπομή στην τηλεόραση. Είδες, ήταν να κάνω εκπομή μου το 2005, θα καρτέρουν το 18 να κάνω που μόνη μου. Σιγά μη σου κάνει το κανάλι. Όχι, μάνα μου, αυτό ήθελε μια έξυπνη σκλάβα. Άρεσε και να του πούμε intellectual. Πνευματικότητα δεν είσαι με τίποτε άνθρωπο εννοείται. Και λέει σου μια έξυπνη σκλάβα, ό,τι πρέπει. Να την έχω, να μου κάνει και δουλειές. Να με σάζει, να με γυροκομίσει. Και τι έσου χρόνο πράγμα τούτο να μου πει ότι άμα εγώ δεν μπορώ να σε ικανοποιώ να σου βρίσκω εγώ με που είναι να πάει. Και άρχισε να μου τα λαλείς. Έκανα έρευνα για το κανάλι εγώ τότε. Μάλιστα. Bye. Γεια. Τις δικές σας ιστορίες στα σχόλια θα έχει follow-up.